Σήμερα, τελευταία μέρα του προεκλογικού αγώνα, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τους πιο πετυχημένους διαχρονικά υπουργούς, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας, ήρθε στην Κέρκυρα για να στηρίξει την υποψηφιότητα της Ρόδης Κράτσας Τσαγκαροπούλου υποψηφιότητα την οποία ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή έχει αγκαλιάσει ακριβώς διότι μοιράζεται τα ίδια οράματα με την κυβέρνησή μας και με τον ίδιο. Όπως όλοι γνωρίζετε, η κυρία Κράτσα είχε σήμερα ένα οδυνηρό γεγονός, έχασε τον αδερφό της. Βεβαίως και από αυτό το βήμα τα θερμά μας συλληπιτήρια. Και γι' αυτό δεν είναι σήμερα δίπλα μας εδώ. Πριν από λίγο όμως είχε συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Ο Αντιπρόεδρός μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να μεταφέρει το μήνυμα του Προέδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις υποψηφιότητες των Περιφερειαρχών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ήρθε και σήμερα εδώ. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά τον υποδέχομαι. Μας συνδέει μια διαχρονική φιλία με τον Άδωνη και με τιμά αυτή η φιλία και τον υποδέχομαι έστω και κάτω από αυτές τις πολύ στενά χρονικά συνθήκες. Καταλαβαίνετε ότι το απόγευμα θα πρέπει να αποχωρήσει από την Κέρκυρα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο, γιατί τώρα ξεκινάει αυτή η περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να τον υποδεχτούμε εδώ στην Κέρκυρα και να τον υποδεχτεί και η Ρόδη Κράτσα ως επίσης η Περιφερειάρχης που θα ανανεώσει την εκλογή της. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο, τον συνάδελφό μου εδώ και χρόνια στη Βουλή για τα καλά του λόγια και κυρίως διαχρονικά καλή μας συνεργασία για να λύνουμε όσα περισσότερα θέματα μπορούμε. Και να εκφράσω δημοσίως τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη φίλη μου την Ρόδη, την κυρία Κράτσα, για το τραγικό γεγονός της απώλειας του αδερφού της. Όλοι οι θνητοί συμπαραστεκόμεθα σε ένα ανθρώπινο γεγονός, το οποίο όταν συμβαίνει σε όλους προκαλεί πολύ μεγάλο πόνο. Θέλω να πω στη φίλη μου τη Ρόδη, κουράγιο, και είμαστε εδώ και συνεχίζω το ταξίδι γιατί θέλω να βοηθήσω να αποκαταστήσω μια αδικία. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα, την τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου και τα υποχρεώσεις μου είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί θέλω να προσπαθήσω να μιλήσω στο λαό, κυρίως της Κέρκυρας και εν γέννη των Ιωνίων, για μια αδικία. Αν πείτε ποια είναι η αδικία. Ξέρετε ότι ήμουν 4 χρόνια Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είχα στη διάθεσή μου την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και του ΕΣΠΑ. Δηλαδή των δύο βασικών χρηματοδοτικών πόρων βάσει των οποίων γίνονται όλα τα έργα στη χώρα και φυσικά όλα τα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόμα και το Αντώνης Τρίτσης χρηματοδοτήθηκε μέσα τότε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την κυρία Ρόδη Κράτσα και την ομάδα είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ πολύ στενά. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι στο γραφείο με την Υπουργή Ανάπτυξης 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Έχουμε κάνει πράγματα μαζί, έχουμε πανηγυρίσει επιτυχίες μαζί, έχουμε περάσει αγωνίες μαζί και ήθελα να έρθω εδώ σήμερα να πω στον αγαπημένο μου λαό της Κέρκυρας και των Ιωνίων Ίσων, πολλοί δεν γνωρίζετε, εγώ είμαι ο μισός από τη Λευκάδα, από τον Άγιο Πέτρο συγκεκριμένα, για όσους ξέρετε τη Λευκάδα, και έχω και μία ευαισθησία στην περιοχή αυτή. Να σας πω τα αποτελέσματα της τετραετούς θητείας της κυρίας Ρόδης Κράτσα ως Περιφερειάρχου Ιωνίων Ίσων. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι θεωρία, είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Εμένα μου αρέσουν οι φασαρίες και οι τηλεοράσεις και οι καυγάδες και οι ομιλίες. Δεν μπορώ να πω ότι αφήσαμε αυτόν.
θα ήμουν ψεύτης. Δεν είμαι και ο πιο ήπιος άνθρωπος και ήρεμος που έχετε γνωρίσει στη ζωή σας. Παρά τα αυτά, προσπαθώ σε όσα αξιώματα μου έχουν δώσει τρεις διαφορετικοί πρωθυπουργοί και η θεία πρόνοια να έχω καταφέρει να φτάσω να έχω, γιατί χωρίς τη βοήθεια του Θεού τίποτα δεν γίνεται, να προσπαθώ να παράγω συγκεκριμένα αποτελέσματα και να κρίνω τους πολιτικούς μου, είτε φίλους είτε αντιπάλους, βάσει του τι τελικά παραλαμβάνουν και τι τελικά παραδίδουν. Γιατί φαντάζομαι πάντα την πολιτική σαν μια σκηταλοδρομία, όπου κανείς μας δεν είναι μόνιμος σε καμία θέση. Όλοι είμαστε προσωρινοί. Εγώ σήμερα είμαι υπουργός εργασίας, αύριο δεν θα είμαι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαι για πάντα υπουργός. Θα έρθουν ένας επόμενος υπουργός. Και έτσι προχωράει η ζωή. Αν ο κάθε επόμενος παραδίδει τη χώρα του λίγο καλύτερη από ό,τι την έχει παραλάβει, ο ελληνικός λαός θα απολαμβάνει διαρκώς ενός καλύτερου επίπεδου ζωής. Αντίθετα, αν όποιος επόμενος πηγαίνει τον τόπο του και την ευθύνη προς τα πίσω, ο ελληνικός λαός τελικά θα χάνει σε βιωτικό επίπεδο και σε ποιότητα ζωής. Πάμε λοιπόν να δούμε, τα έχω φέρει και τα έχω σημειώσει, για να μην κάνω λάθος. Είναι από τους επίσημους δείκτες που καταγράφει το κράτος. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την τετραετία της κυρίας Ρόδης Κράτσα, βρίσκεται στην πρώτη θέση έναντι των 13 περιφερειών στην ένταξη στο ΕΣΠΑ. 215% είναι οι εντάξεις στο ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, έναντι μέσου όρου 176%, και είναι η τρίτη σειρά σε έργα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Είναι στο 151% σε συμβασιοποιημένα έργα, έναντι 127% του μέσου όρου των 13 περιφερειών. Τι θα πει αυτό για εσάς? Τα νούμερα δεν είναι πολλά πάνω στον κόσμο. Θα πει ότι η κυρία Ρόδη Κράτσα και η ομάδα της κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι με πληθώρα υπαλλήλων και τεχνικών υπηρεσιών, γιατί δυστυχώς υπάρχουν σοβαροί υποστελέχωση και αριθμοί εδώ. Αλλά αυτή η ομάδα που βλέπω εκεί, τι έκανε? Κατάφερε να δεσμεύσει περισσότερους πόρους αναλογικά από όλους άλλους και να προχωρήσει και τις συμβάσεις γρηγότερα από όλους άλλους. Μου λέει ο Στέφανος, είχε την ατυχία να μην κόψει κορδέλες. Για να φτάσεις να κόψεις μια κορδέλα σε ένα δημόσιο έργο, μπορεί να παράσουν και ένας και δύο και τρεις διαφορετικοί από μια θέση. Άλλο πράγμα είναι η ένταξη, άλλο πράγμα είναι η συμβασιοποίηση, άλλο πράγμα είναι η εκτέλεση, άλλο πράγμα είναι η παραλαβή για να μπορείς να κόψεις την κορδέλα. Αυτά δεν είναι από μια μέρα στην άλλη, αλλά αν κάποιος δεν κάνει την ένταξη και τη συμβασιοποίηση, η κορδέλα δεν έχετε ποτέ. Άρα λοιπόν η κυρία Ρόδη Κράτσα έχει αφήσει πολλές κορδέλες για να κοπούν τα επόμενα χρόνια. Προϋπολογισμός έργων υπερδιπλάσιος, συγκεκριμένα 105% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2014-2019. Και προσέξτε τώρα την αδικία. Στην Κέρκυρα. Και λέω στην Κέρκυρα γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε στην Κέρκυρα. Εάν η Κέρκυρα είχε δώσει τη Ρόδη Κράτσα το αποτέλεσμα του μέσου όρου των άλλων νησιών, σήμερα θα είμαστε ένα άλλο αποτέλεσμα πρώτου γύρου. Αλλά για να δούμε στην Κέρκυρα. Τη φρόντισε την Κέρκυρα η Ρόδη Κράτσα ή όχι? Συν 122% περισσότερος προϋπολογισμός από την προηγούμενη τετραετία. Συν 122%. Δηλαδή ένας προϋπολογισμός ακόμα καλό 20%. Τι άλλο να κάνει, Στέφανο? Λέει, τι πρέπει να κάνει περιφερειάρχης για να κάποιος και να πει, παιδί μου, έκανε τη δουλειά του? Έχουμε αυτή τη στιγμή 260 και έργα σε εξέλιξη. Έχουμε μεγάλο δίκτυο 5 έργων τα οποία ήδη ξεκίνησαν. 140 χιλιόμετρα οδικού δικτύου στη όλη την Κέρκυρα, ύψους 18 εκατομμυρίων. Πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αντιπλημμυρική και αντιπυρική στο Ράκι στην Ιθάκη, που μετά θα πρόκειται να επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια. Σύνολο αντιπλημμυρικών έργων και πολιτική προστασία στα νησιά 22 εκατομμύρια. Προγράμματα στήριξη επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική χειροτομία, όλα αυτά τα κάναμε μαζί. 122,4 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσό σε όλη την Ελλάδα για το κεφάλαιο αυτό. Και πολύπλευρες δράσεις ενίσχυσης τουριστικού προϊόντος, όπου οδήγησε μια καλή τουριστική χρονιά. Εμβληματικά έργα είναι η δημιουργία του τουριστικού καταφυγίου Σκαφώνα Ψυχή στη Σπηλιά. Θα πάμε μετά και να τη δούμε. Είχα υπογράψει και εγώ. Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλίου. Αποκατάσταση της Βίλας Ρώσα. Και να πω και κάτι, ρε παιδιά. Τώρα στους δημοσιογράφους για να μπορούν μετά να ρωτήσουν ό,τι θέλετε. Μην σας κουράζουμε αριθμούς. Δεν είναι η Ρόδη Κράτσα μια κυρία έντιμη? Μια κυρία ανθρώπινη,
μια κυρία με σεβασμό. Μια κυρία μπορεί να εκπροσωπεί τα Ιόνια νησιά και την Κέρκυρα και εσωτερικά στην κυβέρνηση και διεθνώς με μια πολύ μεγάλη ευπρέπεια. Λέει, τι θέλουμε να έχει ένας περιφερειάρχης παραπάνω από αυτά που σας είπα. Τι θα κάνει δηλαδή ένας άλλος περιφερειάρχης. Θα πάει τον πολιτισμό, το είναι 122% κάνει 300.